Να αλλάξουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Παρολίγο η οικογενειακή τραγωδία σε χωριό τη Ηλία. Τρία αδέλφια προσπάθησαν να λύσουν τι διαφορέ του με ένα μπιτόνι βενζίνη. Λεπτομέρειε από τον Παναγιώτη Μπούσιο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Να πούμε λοιπόν ότι στο χωριό τη Ηλία φαίνεται ότι οι διαφορέ που είχαν τα τρία αδέλφια μεταξύ του ήταν κτηματικέ. Ο ένα λοιπόν από του αδερφού, ηλικία 56 ετών, πήγε στο σπίτι των άλλων δύο. Αυτό είναι το εικόνα από το Ηλία Λάι που βλέπουμε, Γιώργο, λίγη ώρα μετά το περιστατικό. Και κρατούσε λοιπόν στα χέρια του ένα μπιτόνι με βενζίνη. Κουβέντα στην κουβέντα λοιπόν τα αδέρφια λογομάχησαν και τα αίματα άναψαν. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ένα από του αδερφού, ο 56χρονο, περιέλουσε τον δεύτερο αδερφό του με βενζίνη και πέταξε επάνω του ένα σπίτι. Όπω καταλαβαίνει, ο άνθρωπο λαμπάδιασε. Οι αδερφή προσπάθησε να μπει στη μέση ώστε να τον γλιτώσει έχει υποστεί και ίδια κάποια εγκάφματα, τελικά ο σύζυγός της λειτουργήσε πραγματικό σαν πραγματικό πυροσβέστη, πήρε ένα μπουκάλι με νερό αλλά και ένα λάστιχο που υπήρχε εκεί στην αυλή και κατάφερε να σβήσει και, τους τρεις, και τα τρία αδέρφια που είχαν ανάψει, πραγματικά τα ρούχα τους καίγονταν. Αποτέλεσμα Γιώργο ήταν το εξή. ο ένα να μεταφερθεί με βαριά εγκάφματα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, ο δεύτερος να έχει λιγότερα εγκάφματα και η αδερφή ευτυχώ και εκείνη λιγότερα, ενώ έχει υποστεί εγκάφματα και ο δράστη που λίγη ώρα αργότερα, αφού του οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και οι γιατροί του, παρέσχε, του, παρεσ... του τι πρώτε βοήθειε, ε, συνελήφθη. Βέβαια, Υπάρχει παραμένει. περίπτωση στο να ήταν ατύχημα, Παναγιώτη, ή η αστυνομία. αστυνομια Υπάρχει περίπτωση να ήταν ατύχημα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ατυχήματο. Υπήρχε μια έντονη λογομαχία, υπήρχαν κάποιε κτηματικέ διαφορέ. Ε, απείλησε λοιπόν ο 56χρονο ότι θα του βάλει φωτιά και θα του κάψει. Κανεί δεν ξέρει τι ακριβώ είχε συμβεί μεταξύ των τριών αδερφών και τελικά ο άνθρωπο. Όπω ε, αυτό ο 56χρονο πραγματοποίησε την απειλή του, παραλίγο λοιπόν να κάψει ζωντανού τα δύο του αδέρφια, αλλά και ο ίδιο, επαναλαμβάνω, ότι έχει πίστευτη ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.